ξεκινά από σήμερα η καταβολή των χρημάτων. Και επίσης, δώστε μας και την εξής πληροφορία. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι μπαίνουν στην πλατφόρμα, βλέπουν υποεκαθάριση, αλλά αν και υπόθηκε ότι στο υποεκαθάριση στο τέλος φαίνεται το ποσό το οποίο θα τους καταβληθεί όταν έρθει η σειρά τους, εντούτοις δεν φαίνεται τίποτα. Γιατί σε κάποιους άλλους φαίνεται? Τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ? Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι ενδεχόμενα να μην πάρουν χρήματα, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, έχουν καθαριστεί ήδη 1.900.000 αιτήσεις και αυτές οι αιτήσεις είναι που θα πληρωθούν σήμερα, στη διάρκεια της ημέρας θα τεθούν τα χρήματα. Είναι οι αιτήσεις εκείνες που μπαίνοντας ο πολίτης στην πλατφόρμα βλέπει το καθάρισμα, αλλά βλέπει το εκαθαρισμένο ποσό ανά λογαριασμό που έχει, και πάντοντας ακόμα πάνω στο εκαθαρισμένο ποσό μπορεί να δει και τον τρόπο που υπολογίστηκε ανά λογαριασμό η επιδότηση που λαμβάνει τώρα. Έχουν παραμείνει 600.000 αιτήσεις, οι οποίες είναι υποεκαθάριση. Απαιτούνται πλέον διασταυρώσεις από την πλατφόρμα στους παρόχους και την ΑΔΕ. Με βάση τη στοιχεία που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών, αυτές οι αιτήσεις θα πληρωθούν σταδιακά από εβδομάδα και έως 22 Ιουλίου σε όσους είναι δικαιούχοι. Και τι εννοώ σε όσους είναι δικαιούχοι? Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν σίγουρα περιπτώσεις που έχουν δηλωθεί δύο φορές ο ίδιος αριθμός παρόχους. Φαντάζομαι ότι έχουν υποβληθεί, φαντάζομαι ότι βεβαίως έχουν υποβληθεί αιτήσεις από δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου, οι οποίοι δεν δικαιούνται χρήματα στην πλατφόρμα. Αφού ξεκαθαρίσει λοιπόν όλο αυτό το τοπίο, αυτές τις περιπτώσεις θα πληρωθούν έως 22 του μήνα. Όσες είναι τελικά δικαιούχοι, όσες αιτήσεις από αυτές είναι τελικά δικαιούχοι. Ή υπάρχει κάποιο ζήτημα με τον IBAN πιθανόν, αν και τα ζητήματα του IBAN, η πλατφόρμα έκανε ένα πρώτο ξεκαθάρισμα άμεσα μετά την υποβολή της θέσης. Παρ' όλα αυτά παραμένουν, από όσα λένε οι πληροφορίες μας, κάποιες ελάχιστες ζητήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, λέτε 1,9 εκατομμύριο αιτήσεις έχουν αυτή την ώρα εκαθαριστεί, περιμένουν να δουν τα χρήματά τους οι δικαιούχοι, γνωρίζει τι θα πάρει ο καθένας από αυτούς, υπάρχουν και εκείνοι που περιμένουν να γίνει η εκαθάριση της αίτησης, η διασταύρωση ουσιαστικά των στοιχείων, και μιλάμε για κοντά 600.000, και πάλι σταδιακά από την ερχόμενη εβδομάδα θα πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς. Να ρωτήσω το εξής, επειδή μιλάμε για μία χρονική περίοδο από την 1η του Δεκέμβρη του 2021 έως και τον Ιούνιο, υπάρχει η πιθανότητα ή θα δει ο κάθε δικαιούχος που ακόμα και σήμερα θα δει να πιστώνονται τα χρήματά του να ξέρει, να κρατήσει ότι θα πάει και σε μια δεύτερη καταβολή για τους λογαριασμούς Ιουνίου, ή όλα μαζί αυτόματα πιστώνονται με την πρώτη εκαθάριση? Τώρα γίνεται η πρώτη καθάριση για λογαριασμούς που εκδόθηκαν από 1η Δεκεμβρίου του 2021 έως και 31 Πέμπτου του 2022. Μέχρι το Μάιο δηλαδή. Ναι, ναι. Λογαριασμοί που εκδόθηκαν στο συγκεκριμένο διάστημα. Για το διάστημα του Ιουνίου έχει προϋπολογιστεί ένα κονδύλι περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία με βάση αυτά που το Υπουργείο λέει, χωρίς κάποια κίνηση στην πλατφόρμα από τους δικαιούχους ή ήδη δικαιούχοι, θα καταβληθούν σε μια δεύτερη φάση στους λογαριασμούς τους μέσα στο καλοκαίρι, φαντάζομαι, αφού ολοκληρωθεί η εκαθάριση του PowerPass 1, χωρίς να υπάρξει κάποια κίνηση που πρέπει να κάνει ο πολίτης. Αυτό ανακοινώθηκε χθες. Θα είναι άλλη καταβολή, όμως να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Αυτό θα πάρει τώρα όσα χρήματα είναι. Θα αφορούν τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν Δεκέμβριο με Μάιο του 2022. Μάλιστα. Για τον Ιούνιο θα υπάρξει δεύτερη καταβολή για όλους, έτσι? Για όλους όσοι έχουν κριθεί δικαιούχοι Στην παρούσα φάση. Ακριβώς. Σαφέστατα. Για όσους έχουν απορριφθεί, έχουν απορριφθεί. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει και με τα χρήματα του Ιουνίου, θα πάει μεταγενέστερα, τον Αύγουστο, σε μια επιπλέον πίστοση χρημάτων. Αυτά τα οποία ρωτάει πολύ σωστά, κύριος, κυρία, δεν ξέρω, και ρωτάει πολύ σωστά το εξής, κατά την δική μου την άποψη. Μέσα σε αυτή την εκαθάριση που βλέπουμε, που μπορεί να είναι συμβολικά, λέει ο άνθρωπος, τα 10 ευρώ,
περιλαμβάνονται και τα του Ιουνίου ή θα ξαναέρθει η ειδοποίηση για την εκαθάριση λογαριασμού Ιουνίου? Κάθε δικαιούχος, αν πατήσει πάνω στο δικαιούμενο ποσό του, ανοίγει ένα επιπλέον πινακάκι που έχει αναλυτικά τους λογαριασμούς για τους οποίους επιδοτείται. Σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει λογαριασμό που εκδόθηκε μετά την 31 Πέμπτη. Για αυτούς τους λογαριασμούς θα έρθει δεύτερη εκαθάριση. Επαναλαμβάνω χωρίς αίσθηση ως προς τη διαδικασία, αν θα έρθει mail, SMS ή οτιδήποτε δεν το έχει ξεκαθαρίσει το Υπουργείο. Φαντάζομαι ότι με κάποιο mail θα ειδοποιήσει τους πολίτες ότι πιστώθηκε το όποιο ποσό πιστώθηκε για τον Ιούνιο. Μάλιστα. Ωραία. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Έχουμε νεότερα για το Fuel Pass? Ότι θα ανοίξει προς το τέλος Ιουλίου έχουμε την πληροφόρηση. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Για μένα το αισιόδοξο, ξέρετε, είναι ότι για το Power Pass το 2, αν θέλετε να το πούμε έτσι, που αφορά τους λογαριασμούς του Ιουνίου, δεν θα πετύχει έτσι. Επαναφέρω εγώ το αίτημα ότι το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για το Fuel Pass 2. Εκτός από περιπτώσεις που ο πολίτης επιλέξει να αλλάξει οτιδήποτε, θα του δοθεί η δυνατότητα αυτή μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοφοράκη, για τις διευκρινήσεις. Καλημέρα σας από τον 984.